Και ο καθένας να την αξιολογήσει όπως θέλει. Δεν μπορεί να γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια τότε που οι παραστάσεις, οποιασδήποτε παραστάσεις, ποιοτικές ή μη, απαγορευόντουσαν. Δεν θα γυρίσουμε στα χρόνια της Κούπας. Πρέπει να υπάρχει μια κατακραυγή απέναντι σε αυτού του τύπου της έμπρακτης απαγορεύσης, γιατί θέλω να πω ότι δεν υπάρχει νομική απαγόρευση. Τα ασφαλιστικά μέτρα κερδίθηκαν από την θεατρική ομάδα και είναι απαράδεκτο αυτή εδώ πέρα τη στιγμή ορισμένοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά, να δημιουργούν μια κατάσταση η οποία μας προσβάλλει σαν δημοκρατία, σαν πολιτεία, μας προσβάλλει όλους. Γιατί δεν έχει σημασία ούτε η συγκεκριμένη παράσταση, ούτε σε ποιους αρέσει, ούτε σε ποιους δεν αρέσει, ούτε σε ποιους θέλουν να τη δουν, ούτε ποιοι δεν θέλουν να τη δουν. Σημασία έχει αν αυτοί που δεν θέλουν να τη δουν, όσοι και αν είναι και όποιοι και αν είναι, μπορούν να επιβάλλουν σε όποιον, έστω και έναν Έλληνα πολίτη, θέλει να δει αυτή την παράσταση, σε έναν οποιονδήποτε ζει στη χώρα μας και θέλει να δει αυτή την παράσταση, αν μπορούν αυτοί να το επιβάλλουν, να το εμποδίσουν. Εάν δημιουργήσουμε απόψε αυτό το δεδικασμένο, οποιαδήποτε ομάδα να απαγορεύει ανάλογα με το γούστο της, το κέφι της, το τζαμπουκά της, το ταϊλίκι της και το ταβατζιλίκι της, οποιαδήποτε εκδήλωση, ήδη έχουμε ανοίξει μια μαύρη σελίδα, εάν το αφήσουμε να συμβεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην το αφήσουμε να συμβεί. Τι συναντήσατε τώρα εδώ, υπάρχουν κάποιοι... Προπόρτας δηλαδή στην ουσία οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Κάνουν face control. Ναι, κάνουν πόρτα και λένε επίσης ότι αν με την βοήθεια της αστυνομίας καταφέρουμε να δούμε μια παράσταση η οποία σας τονίζω, όπως είπε και ο Νίκος πριν, ότι είναι εντελώς νόμιμη. Δύο φορές έγιναν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον αυτής της παράστασης και δύο φορές απορρίφθηκαν. Είναι εντελώς νόμιμο να παιχτεί. Λοιπόν, και μας λένε ότι αν καταφέρουμε να μπούμε μέσα, θα είναι και αυτοί μαζί μας για να εμποδίσουν την παράσταση. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει το πολίτευμα αυτής της χώρας. Αν έχει αλλάξει το πολίτευμα αυτής της χώρας, θα μας το πούνε ευθέως. Δεν μας το λένε με μισόλογα.